Με αρετή και τόλμη για τη Ζάκυνθο η παράταξη. Τον έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε περισσότερα. Εσείς είχατε δηλώσει μάλιστα ότι δεν είμαι με τον Αρετάκη, αλλά με αυτό που με αντιπροσωπεύει, επιδίωξα ο ίδιος να συνεργαστώ μαζί του. Τι ήταν αυτό λοιπόν που σας έκανε να συνεργαστείτε μαζί του και να είσαστε σε αυτές τις εκλογές υποψήφιος? Ναι, σωστά. Είμαι με το συνδυασμό που είναι ένα συνδυασμό ιδανικών. Τα ιδανικά είναι η τιμιότητα, η αρετή και η τόλμη. Και αυτό είναι ακριβώς που με αντιπροσωπεύει. Δηλαδή, είναι απαραίτητα το άτομο. Πιστεύω ότι ο Αρετάκης έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό με αυτά τα ιδανικά που έθεσε. Και έτσι, από εδώ και πέρα, όλοι οι συνδυασμοί στο μέλλον που θα διεκδικήσουν το Δήμο θα είναι με βάση τα ιδανικά. Μάλιστα. Τώρα, τι βλέπετε εσείς για την επόμενη μέρα για το νησί της Ζακύνθου? Η αλήθεια είναι ότι η παράταξη του κ. Αρετάκη κλήθηκε να αντιμετωπίσει σοβαρές κρίσεις στο νησί. Να μιλήσω για την πανδημία, να μιλήσω αργότερα για την ενεργειακή κρίση. Γενικότερα, ήταν μια θητεία αρκετά δύσκολη αυτή η τετραετία. Η επόμενη πενταετία, φαντάζομαι, ακόμη πιο δύσκολη. Άρα, είναι το νέο στοίχημα που θα λέγαμε. Ποιο είναι αυτό το νέο στοίχημα που βάζετε κι εσείς? Ήταν μια δύσκολη τετραετία, λόγω του κορονοϊού φυσικά και των φυσικών καταστροφών. Αλλά το πιο δύσκολο, το πιο μεγάλο εμπόδιο που είχε ο Αρετάκης ήταν να αντιμετωπίσει αυτό που λέμε εμείς το παλιό και την οτροπία του παλιού. Και φυσικά τη μειωμένη πλειοψηφία που είχε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή είχε 4-5 άτομα, ενώ τώρα θα έχει μια πλειοψηφία με πάρα πολλά άτομα και θα μπορούν να γίνουν αυτές οι τομές. Ή όπως το λέει ο ίδιος ο Αρετάκης, δεν θα αλλάξουμε το παλιό, θα κατεταφίσουμε το παλιό. Οπότε τώρα με την αυξημένη πλειοψηφία, όλα αυτά που ήταν στο πρόγραμμα που δεν προλάβαμε να γίνουν, θα γίνουν. Που είναι μεγάλες τομές. Όπως και το κράτος θέλει δηλαδή να καταργήσει η ΔΕΙΑΣ και διάφορες άλλες εταιρείες των Δήμων και όλες να συγκεντρωθούν στον Δήμο, θα προχωρήσουμε σε αυτό, είτε είναι από το κράτος από εμάς, για μια πιο σωστή διαχείριση. Και με τα ιδανικά του συνδυασμού μας, με μια χρηστή διαχείριση των οικονομικών και μια τίμια διαχείριση, πιστεύω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα για το καλό του νησιού μας. Αυτό είναι το θέμα, ότι θέλετε όλο το καλό του νησιού και να μπουν και κάποιες προτεραιότητες, κάποια σχέδια για την επόμενη ημέρα. Εσείς φαντάζομαι βάζετε και σε προτεραιότητα τον τουρισμό. Γιατί ειδικά, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες στο νησί, είναι αυτό εκεί που βγάζει χρήματα, που θα λέγαμε ότι η οικονομία κυλάει καλύτερα. Οπότε επενδύεται στον τουρισμό, έχετε πρόγραμμα για τον τουρισμό συγκεκριμένα την επόμενη ημέρα? Θα ήθελα να το θέσω λίγο αλλιώς. Ότι όταν λέμε ότι, ότι δίνουμε έμφαση στον τουρισμό, είναι σαν να λέμε ότι δεν δίνουμε έμφαση στον πολίτη που μένει εδώ. Το οποίο δεν συμφωνώ με αυτό. Σωστά. Θα δώσουμε πρώτα έμφαση στην καθημερινή μας ζωή, στον πολίτη, και εφόσον είναι όλα καλά για τον πολίτη, σημαίνει πως είναι καλά και για τον τουρίστα. Γιατί ο τουρίστας στην ουσία είναι για λίγο ένα επισκέπτη μας. Είναι επισκέπτη μας. Δεν είναι απλά, δεν θα κάνουμε μόνο τουρισμό. Δηλαδή, όταν στο σπίτι μου οι υποδομές δεν είναι αρκετές, ώστε να μην έχω αρκετή πίεση στο νερό μου, δεν είναι σωστό. Πρέπει να έχω και εγώ πίεση και ο τουρίστας του ξενοδοχείου του. Οπότε θα δώσουμε βάση στην καθημερινότητα και βάση στον πολίτη που για μένα εδώ πέρα, είτε είναι εργάτης που έρχεται επίσκεψη από την Αθήνα για να εργαστεί, είτε είναι μόνιμος πολίτης, είτε είναι επισκέπτης από το εξωτερικό του.